Παραμονές Χριστουγέννων και οι κρατούμενοι μαθητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Ιγρήτας προσέφεραν δώρα για τα προσφυγόπουλα της δομής φιλοξενίας των Σερών. Τα δώρα μοίρασαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο διευθυντής και εκπαιδευτική του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Είναι μια συμβολική κύληση των μαθητών μας. Ως γνωστόν, οι μαθητές μας είναι κρατούμενοι του καταστήματος κράτησης Ιγρήτας. Πήραν την πρωτοβουλία λοιπόν να συγκεντρώσουν ορισμένα γλυκίσματα και λίγα χρήματα, τα οποία θα δώσουμε στα παιδάκια του νηπιαγωγείου που είναι εδώ στη δομή, προκειμένου να δείξουμε κάποιες ανθρώπινες αξίες, τις οποίες έχουμε και όλοι οι άνθρωποι, αλλά και οι μαθητές μας. Με αυτή την πρωτοβουλία, οι κρατούμενοι μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Ιγρήτας έδειξαν την αγάπη τους στα παιδιά τους, αλλά και στα παιδιά όλου του κόσμου. Οι ίδιοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να χαρούν αυτές τις γιορτές με τα παιδάκια τους, με τις οικογένειές τους, και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν την ευκαιρία να δείξουν και αυτοί την αγάπη τους προς τα δικά τους παιδιά πρώτα απ' όλα, αλλά και σε όλα τα παιδιά του κόσμου, εντελώς συμβολικά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι εδώ μαζί μας, διότι βρίσκονται εκεί. Στέλνουν και αυτοί τα χρόνια τους πολλά, καλές γιορτές, την αλληλεγγύη προς όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους, οι οποίοι έχουν την ανάγκη τόσο της κοινωνίας όσο και των δικών μας ως πολίτες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί σήμερα μια πρωτοβουλία που αναγάγει τις ανθρώπινες αξίες, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών της Ιγρήτας θα κάνει μια ευγενική προσφορά και μια ευγενική χοιρονομία. Θα μοιράσει δώρα στα παιδιά των προσφύγων, λόγω των εορτών που έρχονται, περνώντας το μήνυμα της αγάπης και προς τα παιδιά αυτά.